Καλησπέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές, είμαστε πάλι εδώ, έχει γίνει ρουτίνα να το λέω, αλλά τι να κάνουμε, έτσι γίνεται, κάθε Τρίτη που μπορούμε και που έχουμε κάτι να σας πούμε, ερχόμαστε εδώ στο φιλόξενο στούντιο του Λίχνου και στεκόμαστε μπροστά στις κάμερες πιθανολογώντας ότι έχουμε να σας πούμε κάτι καλό, κάτι σοβαρό και να αλλάξουμε αν μπορούμε και λίγο αυτή την θλιμμένη κατάσταση που ζούμε, αυτή τη στεναχώρια, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν απόψε θα καταπιαστούμε με κάτι μεγάλο, όπως λένε σε πολλά, έχουμε διαβάσει σε πολλά και ποίηματα και πεζά. Μάλιστα ο Καζαντζάκης στην αναφορά στον Γκρέκο λέει, ζητάει από τον παππού του να του δώσει μια εντολή και του λέει φτάσε όπου μπορείς και δεν τον άγγιξε και του λέει κάτι πιο πολύ και είπε φτάσε όπου δεν μπορείς. Εμείς λοιπόν, εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου, δεν ξέρω που θα φτάσουμε σήμερα με τον Διονύση τον Καρατζά, καλώς όρισες στα στούντιο του Λίχνου, που θα φτάσουμε με τον Μίκη. Αλλά πιστέψτε με ότι όσες φορές έχω μιλήσει μαζί του και μιλάμε για την γνωριμία του με τον Μίκη, νομίζω ότι μια εκπομπή δεν θα μας φτάσει. Καλώς ήρθες λοιπόν στο Λίχνο. Σε ευχαριστώ Λευτέρη, όπως ευχαριστώ και το φιλόξενο κανάλι του Λίχνου. Είμαι στη διάθεσή σου. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε κάνοντας χρήση της δικής μου πένας καταρχήν και μετά θα είναι όλος ο χρόνος να ξεκινήσουμε με κάτι που έγραψε και μου έκανε εντύπωση ότι το στείλα σε κάποιους φίλους και αυτοί το βάλανε σε ιστοσελίδες, το βάλανε και στην εφημερίδα και λέω ήταν ο αποχαιρετισμός μου στο Μίκη γιατί τον έχω ζήσει, εγώ θα τα πούμε μετά, εγώ τον έχω ζήσει το Μίκη εξ αποστάσεως βέβαια στη Δραπετσόνα. Μάλιστα. Τότε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν του έγραψα, εσύ και εγώ είμαστε από το ίδιο χώμα. Τη μάνα μας τη λένε γη. Συγγενείς λοιπόν όλοι εκ του χώματος. Οι ρίζες μας φτάνουν βαθιά μέχρι να βρούνε τα κόκαλα των προγόνων μας. Να νιώσουμε την αγωνία τους, να φουγκραστούμε την κραυγή τους. Τον άνθρωπο μωρέ παιδιά, αυτό είναι το πρώτο μας μέλημα και πιστεύω ότι θα φανεί μετά από τη συζήτηση που θα κάνουμε ότι το μέλημα του Μίκη ήταν ο άνθρωπος. Έτσι. Να τον βρούμε, τον άνθρωπο, με άλφα κεφαλαίο, να τον αποκαταστήσουμε, να τον ανακαλύψουμε και να τον αφήσουμε κληρονομιά στις επόμενες γενιές. Τώρα, θες να ξεκινήσεις ή θες να διαβάσω πώς έγινε η πρώτη συνάντηση. Εγώ θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι όταν μιλάμε για τον Μίκη Θεοδωράκη στην Πάτρα οφείλουμε να μιλάμε για τον υψηλό, κυριολεκτικά και μεταφορικά, συμπολίτη μας Μίκη Θεοδωράκη. Και γιατί το λέω αυτό. Γιατί πέρα από το τυπικό που το απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου Δημότη Πατρέων το 1997 σε επίσημη τελετή από τον Δήμο της Πάτρας, πρέπει να θυμηθούμε ότι το 1937-1938 έζησε στην Πάτρα,
λόγω των αλλεπάλληλων μεταθέσεων του πατέρα του που ήταν διευθυντής νομαρχίας, και είναι γνωστό ότι παρότι γεννήθηκε στη Χίο τις 29 Ιουλίου του 1925, πέρασε μετά, λόγω όπως είπαμε των μεταθέσεων, Γιάννενα, Αργοστόλη, Πάτρα, Πύργο, Τρίπολη και πολλά άλλα. Έζησε λοιπόν εδώ. Τώρα θα μου πείτε και για 2 χρόνια να τον πούμε συμπολίτη μας. Όχι μόνο γι' αυτό. Είναι γιατί εδώ έμαθε πρώτα τη μουσική, στο Δύο Συνούρι παλιά. Εδώ έγραψε τα πρώτα τραγούδια. Και μετά έχει και τη συνεργασία μαζί μου που η συνεργασία μας καρποφόρησε 4 μεγάλα έργα, δηλαδή ολοκληρωμένους κύκλους τραγουδιών, και ένα τελευταίο που το ονομάζει Κύκνιο Άσμα, λέει είναι το τελευταίο που γράφω, που το ονομάζει Ραψοδία για βαρύτονο και ορχήστρα εγχόρδων, και έτσι κλείνει, άρχισε και κλείνει κατά κάποιο τρόπο με Πάτρα, με διάφορες συνιστώσεις. Επομένως, ο Μίτσης Θεοδωράκης είναι αγαπητός μας και του χρωστάμε και πολλά και ως πόλη. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν σε μια συνέντευξη προφανώς που έχεις δώσει, αναφέρεσαι στα 35 χρόνια περίπου γνωριμίας που έχετε, και το πρώτο βήμα ήταν, του έστειλες κάποια ποίηματά σου, τα λέω καλά? Κάτσε να το δούμε πώς έγινε, ναι, πώς ο έγινε, σύνδεσμος. Πώς έγινε για να σου, ναι, να, ναι, σε καλέσει, ναι, 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 ακριβώς. Κοίταξε Λευτέρη, εγώ είχα μια έτσι γνωριμία, δεν θα το έλεγα φιλία, με τον Μάνο Χατζηδάκη, που είχαμε συναντηθεί στα συμπόσια ποιήσης στην αρχή που ήταν διευθυντής του τρίτου προγράμματος και είχε έρθει να το καλύψει, και εγώ ήμουν στην Οργανωτική Επιτροπή, και έκτοτε μου στέλνε δίσκο, του στέλνε βιβλίο, μάλιστα βρέθηκα και 2 φορές στο σπίτι, με κάλεσε και μάλιστα μου έδωσε και πολύ καλές συμβουλές για τη διδακτική πράξη στο σχολείο. Ο Χατζηδάκης, που υπηρετούσα μέχρι πρότινος ως καθηγητής φιλόλογος ηλίκια της πόλης. Με τον Μίκη Θεοδωράκη βέβαια μεγαλώσαμε η γενιά μου, έτσι όλα αυτά, ο μύθος της γενιάς μου, και του έστειλε ένα βιβλίο, όχι φυσικά για μελοποίηση, όπως δεν προσδοκούσα μελοποίηση από τον Χατζηδάκη. Ξέρεις, έχω μια, πώς το πω, δηλαδή βιβλία μου όταν βγάζω στέλνω σε αυτούς που εκτιμώ. Ανεξάρτητα, δηλαδή δεν το στέλνω μόνο σε φίλους ποιητές, σε κάποιον που εκτιμώ, ναι, όπως, έχω, ναι, όπως δίνω και σε σένα, έτσι που, ναι, σε εκτιμώ, ναι, πολύ. Έτσι. Φυσικά δεν περίμενα να απαντήσει, γιατί λέω τώρα αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι συνήθως δεν απαντούν, παρότι εκ των υστέρων αντιληφθήκα ότι όσο πιο σπουδαίοι είναι οι άνθρωποι, τόσο πιο ταπεινοί είναι. Δηλαδή, και δεν το λέω για άλλο λόγο και για άλλη χρήση, αλλά έχω γράμματα από τον Εγκονόπλο, από τον Ελίτη βέβαια που μετά εξελίχθηκε σε φιλία, και από πολλούς άλλους σπουδαίους, που τώρα αυτοί που θεωρούνται σπουδαίοι ούτε καν κάνουν τον κόπο να σου πούνε να ευχαριστώ όταν τους στέλνεις ένα βιβλίο. Λοιπόν, δεν περίμενα να μου απαντήσει. Σε βαθμό που μετά από 8 μήνες παίρνω ένα γράμμα που λέγε Μίκης Θεοδωράκης. Εγώ θα το διαβάσω αυτό. Ναι, εγώ νόμιζα ότι κάποιος μου έκανε πλάκα, λέω, είναι δυνατόν, ας πούμε. Και τελικά το άνοιξα και το διάβασα. Οπότε λοιπόν, Βραχάτη 21 Οκτώβου του 1986. Αγαπητέ φίλε Καρατζά, η ποιητική σας συλλογή Χρώματα Φωνήεντα με άγγιξε τόσο πολύ, ώστε χωρίς και εγώ να καταλάβω το πώς και το γιατί, συνέθεσα 18 τραγούδια επάνω στην ποίησή σας. Το πιο απλό νομίζω θα ήταν να περνούσατε από το Βραχάτη για να σας τα παίξω στο πιάνο, ώστε να διαπιστώσετε αν η μουσική μου ερμηνεύει πραγματικά την ποίησή σας ή αν την προδίδει. Μόνο που ο καιρός επήγει λιγάκι, διότι από 1η Σεπτεμβρίου θα βρίσκουμε κάπως μακριά. Σας χαιρετώ και σας συγχαίρω. Και φτάσαμε λοιπόν στο Βραχάτι, χτυπάω την πόρτα. Χτυπάω την πόρτα. Προφανώς ο Μίκης δεν ήξερε ούτε την ηλικία μου, ούτε την φάτσα μου. Ανοίγει η πόρτα, προβάλλει μπροστά μου, εγώ ένιωσα δέος
τον έβλεπα ψηλό. Ακόμη και από την κορμοστασιά του. Ναι. Από την, τον είδα ξαφνικά, μου φάνηκε πολύ ψηλότερος από ό,τι τον έβλεπα στα κανάλια. Με προσγείωσε λίγο απότομα, εσύ ο Καρατζάς. Τέλος πάντων, και ανεβήκαμε πάνω, μέσα αίσθησε βέβαια στη σύζυγό του τη Μυρτώ, στην κόρη του Μαργαρίτα. Και μετά αποσυρθήκαμε στο επάνω διαμέρισμα, το πούμε, με το πιάνο να μου παίξει τα τραγούδια, αλλά είδε στη σεμνότητα που λέει ότι να δω αν... Αν ερμηνεύω σωστά ή αν προδίδω. Ναι. Καμιά φορά ας μπω κι εγώ λίγο στα χωράφια, ναι, σας. Όταν γράφω κάτι και το δίνω, λέω αυτός που γράφει και εκδίδεται θέλει και σχόλια και σχολιανά. Ναι. Άρα εσύ μπορείς να του πεις, μπορούσες να του πεις και τα σχόλια και να του πεις και τα σχόλια. Ας το πούμε έτσι απλά και ωραία. Ναι. Οπότε. Εντάξει, ήταν πολύ καλή εμπειρία αυτή. Εμένα με εντυπωσίασε η απλότητά του σε πρώτη φάση. Τώρα θα πω έτσι και έτσι για να το κάνω πιο ενδιαφέρον ίσως. Στην αρχή μου λέει θα καθίσει εδώ στο σκαμπό που έχει κάτσει ο Ελίτης, ο Ρίτσος, ο Σεφέρης. Καταλαβαίνεις τώρα, τρέμα τα πόδια μου. Μετά όμως μου λέει θα κάνουμε κάτι που δεν το έχουμε κάνει με αυτούς. Λέω τι. Λέει θα γράψουμε τη συνομιλία σε κασέτα τότε. Τη συνομιλία σας. Ναι, γιατί την ώρα που έπαιζα τραγούδια σχολίαζε. Τη βρήκε, τη δεν βρήκε, παραδείγματος χάρη. Μου λέει κοίταξε, όπως άνοιγα το βιβλίο και διάβασα τον πρώτο στίχο του πρώτου ποίηματος που γράφεις σπάζοντας στα δυο τη θάλασσα βγαίνει το φεγγάρι. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι το έγραψες για μένα, γιατί στο Βραχάτι λέει το φεγγάρι βγαίνει μέσα από τη θάλασσα. Τέτοια σχόλια πάνω στην ποίηση, πάνω στη μουσική, πώς γεννιέται, πώς ακούει τον ήχο των λέξεων, όλα αυτά τα πράγματα. Και με πολύ αυθορμητισμό, που η αίσθηση του αυθορμητισμού του ενισχύθηκε όταν μετά από κανένα εξάμηνο, θυμάμαι ήταν 25 Μαρτίου, του 87 δηλαδή, χαράματα, 6 ώρα, χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι μου, ο Μίκης. Λέει, άκου, φτιάχνω τα καινούργια μας τώρα. Έφτιαξε το δεύτερο έργο, το Ως Αρχαίος Άνεμος. Και εν πάση περιπτώσει, από εκεί συνεχίστηκε η συνεργασία μας. Μετά από λίγα χρόνια βγήκε το «Η Βεατρίκη στην Οδό 0». Και μετά τα λυρικότερα ή Ποέτικα, επειδή ο τίτλος Ποέτικα κυκλοφόρησε το CD πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Ελλάδα. Έχω ζήσει πολύ ωραίες στιγμές και φιλικές ζεστές και με επισκέψεις μου βεβαίως τακτικά στο Βραχάτι και του Μίκη εδώ. Κάναμε βόλτες στην παλιά του γειτονιά που τη θυμήθηκε. Χαρακτηριστικά μια μέρα πεζή πήγα μέχρι τα Ψαλόνια να πιούμε έναν καφέ και εκεί βρέθηκαν ηλικιωμένοι που 2-3 από αυτούς από την παρέα είχαν κάνει εξορία μαζί. Μάλιστα. Δεν έφευγε ο Μίκης, κάθισαμε 2-3 ώρες. Και σε συναυλίες στο εξωτερικό, από εδώ, από εκεί. Εντάξει, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό από αυτή την άποψη. Ναι, εγώ λοιπόν τώρα, επειδή το Μίκη Θεοδωράκη τον ξέρουμε από τους αγώνες του και ενάντια στον καπιταλισμό και ενάντια στην δικτατορία τότε των συνταγματαρχών και λοιπά, και φυσικά τα τραγούδια του που ξεσήκωσαν τον κόσμο, αυτά σχεδόν τα ξέρουμε όλοι. Εγώ θέλω να μας πεις αν ξέρεις κάποια άλλα κομμάτια της ζωής του και της τέχνης του που έχουν περάσει. Έχω διαβάσει πολλές φορές για κάποια πράγματα που έχει γράψει και που αυτά δεν είχαν τόσο μεγάλη απήχηση, ανταπόκριση, προβολή. Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις τη λέξη. Κοίταξε Λευτέρη, όπως λες, είναι κορυφαίος συνθέτης, είναι μεγάλος αγωνιστής, ταυτόχρονα όμως είναι και οραματιστής και στοχαστής. Να σχολιάσω λίγο το καθένα. Δηλαδή, στη μουσική θεωρώ ότι είχε μια μεγάλη δύναμη, πώς να το πω, ελεύθερου ρυθμού. Θα το πω ίσως αργότερα αυτό καλύτερα. Έπειτα είχε μια έντονη, ισχυρή δηλαδή, μελωδική έμπνευση και από την άλλη ένα
πάλι ισχυρό ένστικτο στην ποίηση, στο λόγο δηλαδή. Τώρα, οι καταβολές του οι μουσικές μέσα από την πορεία, και θα την εξηγήσω ευθύς, είναι οι παρακάτω, ας το πούμε, καταβολές. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είναι η βυζαντινή μουσική. Ήδη από το Αργοστόλιο, από την Κεφαλονιά, φαντάσου, θα ήταν 10 χρονών, ξέρω εγώ, συμμετείχε στην εκκλησιαστική χοροδία. Το ίδιο έκανε και στην Πάτρα και στην Τρίπολη, μάλιστα, διεύθυνε και την εκκλησιαστική χοροδία. Τον βασάνιζε διαρκώς, από ό,τι κουβεντιάζαμε και από ό,τι έχει καταγράψει ο ίδιος, η έννοια του Θεού. Μάλιστα, λέει χαρακτηριστικά ότι με συντρόφευσαν στην εφηβεία μου και αργότερα και σε όλη μου τη ζωή, από τη μια ο Θεός, από την άλλη ο Πλάτωνας ή καλύτερα ο Σοκράτης. Το Σοκράτης, επειδή ο Σοκράτης, ο Πλάτωνας μεταφέρει τα λόγια του Σοκράτη. Ναι. Αν λέει τώρα αυτό, το δουν επιπόλαιοι οι άνθρωποι, θα το δουν ως αντιφατικό. Πώς ένας κομμουνιστής προβληματιζότανε για την έννοια του Θεού. Εκεί λοιπόν, λέει, κατέληξα στην ιδέα μιας παγκόσμιας αρμονίας. Πού? Αυτή την παγκόσμια ερμηνεία σε υπερβατικό επίπεδο μιας άλλης ζωής τη ρυθμίζει και την οργανώνει την ο Θεός. Αρμονία. Αρμονία. Σε εγκόσμια εκδοχή τη ρυθμίζει η έννοια του, οι θεωρίες του Μάρξ και Λένιν με την έννοια της κοινωνίας, της αρμονίας της κοινωνικής των ανθρώπων μεταξύ τους. Τώρα, αυτό το πράγμα και οι δύο αρμονίες που στηρίζονται, όπως τα τοποθετεί ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης, σε δύο βασικές έννοιες. Στην ειρήνη, τρεις μάλλον, στην ειρήνη, στην αγάπη και στη δικαιοσύνη, που είναι κατά βάση και χριστιανικές αρετές. Ναι, αρετές και ιδέες, αξίες καλύτερα, ώστε να εναρμονίζονται. Αυτό λοιπόν προσπάθησε να το περάσει και στο έργο του. Πώς το πέρασε? Πρακτικά το πέρασε στο ότι ενώ το έργο του περιλαμβάνει μελοποιημένη ποίηση, συμφωνική μουσική, μετασυμφωνική ορατόρια και λυρικές τραγωδίες, παίρνει μουσικά μοτίβα από το ένα έργο, το οποίο μπορεί να το συναντήσει σε ένα άλλο έργο, με άλλη βέβαια δύναμη ή όπως το εντάσσει στο όλο μουσικό του θέμα. Και έφτιαξε και μόνος του, και μάλιστα το έχει με το χέρι του φτιάξει, τον μουσικό του Γαλαξία, με τους αστερισμούς των έργων, και που δείχνει ακριβώς αυτό το στόχο της παγκόσμιας αρμονίας στη γη. Τώρα, η σχέση με το Θεό του Μίκη Θεοδωράκη δεν ήταν μόνο η σχέση του και η γνωριμία με την βυζαντινή μουσική που τον είχε μαγεύσει ως μέλος εκκλησιαστικής χοροδίας με τα τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής ιδίως, αλλά έχει και έργα. Έχει τη λειτουργία του Ιωάννη του Χρυσοστόμου, την οποία παρουσίασε στη Μητρόπολη της Τρίπολης, αν θυμάμαι καλά, το 1943. Έχει γράψει το έργο «Κασιανή» και έχει και την Τρίτη Συμφωνία, η οποία βασίζεται στο ποίημα του Σολομού «Η τρελή μάνα», και στην οποία, συγγνώμη, παρεμβάλλει τροπάρια της Μεγάλης Παρασκευής και ένα στίχο του Καβάφη. Επομένως, σε αυτή την Τρίτη Συμφωνία που είναι καταπληκτική, που ο κόσμος δεν την ξέρει, γιατί ο κόσμος περιορίζεται μόνο στα τραγούδια, έτσι. Τώρα θα δούμε γιατί έγινε αυτό και το αγνοούν το. Λοιπόν, σε αυτή την Τρίτη Συμφωνία συνυπάρχει λοιπόν χριστιανική θεωρία, ας το πούμε, και ποίηση, Σολομός και Καβάφης. Είναι ένα σπουδαίο έργο. Αυτή λοιπόν είναι η διαδρομή του και αυτό είναι το όραμά του. Πώς δηλαδή, και γι' αυτό έτσι συναντιόμαστε με αυτό που έγραψες και εσύ στην αρχή για την έννοια του ανθρώπου, τον ενδιέφερο άνθρωπος. Βέβαια, τα έργα του αυτά, όπως το χρέος, ενώ σε επίπεδο συγγραφής του, το αντιμανιφέστο και πολλά άλλα, και κυρίως η αυτοβιογραφία του Ιδρώμη του Αρχάγγελου, είναι έργα που μαρτυρούν όλη αυτή την πορεία και την ιστορία του.
Όμως, για να φτάσω στην παρεξήγηση που έλεγα πριν, επειδή είναι σπουδαίος καλλιτέχνης, και, δηλαδή μεγάλος καλλιτέχνης και ταυτόχρονα και αγωνιστής κατά της τυραννίας σε όλο τον κόσμο, δημιουργούσε εύκολα αντιφάσεις που δεν ήσαν στην ουσία, αλλά που τις τόνιζαν, αν θέλεις, οι διάφοροι που ήθελαν να μειώσουν ή το ένα σκέλος ή το άλλο. Δηλαδή, αν κάποιοι θέλαν να του επιτεθούν εντός εισαγωγικών για την αγωνιστική του πορεία, του λέγανε, και έχουν ακουστεί αυτές οι φράσεις, τι ασχολείσαι με αυτά, γράψα τραγουδάκια σου και είσαι μια χαρά. Οι άλλοι που θα θέλανε να τον μειώσουν καλλιτεχνικά, του λέγανε, εσύ είσαι αγωνιστής, πάλεψε γερά, ξέρω, κάτι έτσι. Και γι' αυτό θεωρούσε συχνά τον εαυτό του αδικημένο, μπορεί υπερβολικά κάποτε, αλλά αυτός ήταν ο Μίκης. Ένας αυθόρμητος, ένας, πώς να το πω, ατίθασος, αλλά ταυτόχρονα και τρυφερός, πολύ τρυφερός, στις προσωπικές του, ας πούμε, φιλίες και σχέσεις. Ναι, έχω την εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατακτούν τον τίτλο του μεγάλου, ώρες-ώρες ξεπερνάνε και τον εαυτό τους και ξεπερνάνε και την εποχή τους, όχι μόνο τον εαυτό τους. Έτσι. Τώρα μου δίνεις μια ωραία πάσα. Ναι. Να φιλοσοφήσω επολίγων. Ελπίζω θα βάλεις καλάθι για να την κάνεις assist που λένε στον μπάσκετ. Ναι, assist, μπράβο. Ελληνική λέξη. Μου έδωσες assist, μπράβο. Στον μπάσκετ, ναι. Κοίταξε, θέλω να μείνω λίγο στην έννοια του λαού. Ο λαός τι είναι? Είναι ένα σύνολο ανθρώπων. Απρόσωπο. Γι' αυτό το λέμε το λαό και μάζα. Που είναι πολύ φυσικό αυτή η μάζα να αποτελείται από ατερόκλητους ανθρώπους, άρα σε μεγάλο ποσοστό είναι μια ακατέργαστη μάζα. Αυτό το ότι είναι ακατέργαστος ο λαός είναι πλεονέκτημα. Διότι κάθε τι το ακατέργαστο έχει την αυθεντικότητά του. Γιατί το τονίζω? Για να διευκρινίσω την έννοια του λαϊκού και του λαϊκίστικου. Ο λαϊκός δημιουργός λοιπόν τι κάνει, όπως ο Μίκης και άλλοι, βέβαια, ο Χατζηδάκης και πολλοί άλλοι, αναφέρουμε στον χώρο της μουσικής, όπως οι μεγάλοι ποιητές και όλα αυτά. Αντλούν αυτό το γνήσιο στοιχείο του λαού. Καθαρό. Μπράβο. Και βασιζόμενοι σε αυτό προχωρούν. Ο λαϊκισμός, όλες οι λέξεις που τελειώνουν σε οικισμός ή αυτό, δείχνουν την υπονόμευση της πραγματικής έννοιας. Δηλαδή ενώ ο λαϊκός είναι τίτλος τιμής, παρότι εμείς το έχουμε υποβαθμίσει έτσι και λέμε λαϊκά. Καθαρός. Βέβαια. Ο λαϊκιστής τι κάνει? Παίρνει αυτό το στοιχείο πατώντας στην άγνοια του λαού και τον κάνει να πιστέψει σε αυτόν ότι θα τον καθοδηγήσει, κολακεύοντάς τον ο λαϊκιστής στον λαό και τον παρασύρει εκεί που θέλει. Μάλιστα. Τώρα γιατί το είπα αυτό? Για να πω λοιπόν ότι μου αρέσει να κάνω ένα σχήμα κύκλου. Ποια είναι η θέση του πνευματικού ανθρώπου γενικότερα, πέρα στην κοινωνία, στον κύκλο, έτσι, ή του, όπως λες, των μεγάλων δημιουργών. Υπάρχουν τρεις θέσεις. Η μία είναι σε μέση στη μέση. Κατά τη γνώμη μου, δεν προσφέρεις τίποτα, αναπαράγεις αυτό το πράγμα. Γι' αυτό βλέπεις και στα συνοικιακά φεστιβάλ, ας πούμε, που, δηλαδή, όχι φεστιβάλ, μάλλον πανηγύρια, που λέει γιορτάζουμε την τάδε του Αγίου, ξέρω εγώ. Πέρα από τα θρησκευτικά, από τις θρησκευτικές τελετές, λέει θα έχουμε μουσική και σουβλάκι και τα λοιπά. Εντάξει, συντηρείς μια ωραία μέρα που περνάει ωραία. Παίρνω την άλλη θέση τώρα, να είσαι έξω από τον κύκλο. Εκεί πρέπει να είσαι προφήτης. Αλλά δεν σε καταλάβει ο άλλος. Θα σε καταλάβει μετά από 500 χρόνια. Άρα, κατά τη γνώμη, η σωστή τοποθέτηση, θέση μάλλον του πνευματικού δημιουργού είναι στην περίμετρο, ώστε να οσμίζεται το τι γίνεται μέσα στην κοινωνία και να μπορεί να τον ανεβάζει λίγο, να τον φέρει προς τα εκεί. Και όταν τον ανεβάζει το λαό, δημιουργούνται νέοι κύκλοι παράλληλοι έτσι και ανεβαίνει. Και αυτό συνιστά πρόοδο. Και αυτό μπορεί να γίνει και όχι μόνο μέσα από τους πνευματικούς ανθρώπους, αλλά και μέσα από την παιδεία, όχι την εκπαίδευση, την παιδεία. Εκεί που είσαστε, θα μας το σχολιάσεις? Από μια συναυλία είναι που
Αμήχανος εγώ. Σου δίνει ή του δίνει. Όχι, μου δίνει. Σου δίνει. Μου δίνει. Τι να το δέσμε. Δηλαδή, εγώ στην πορεία και με τις κουβέντες που έχουν κάνει, έχω δει πράγματα μεταξύ σας που μάλλον αυτά που έπρεπε να κάνεις εσύ τα έκανε εκείνος. Κάπως έτσι μου φάνηκε. Κοίταξε, με αγαπούσε πάρα πολύ και με πρόσεχε κιόλας. Ένιωθα ασφάλεια κοντά του. Ναι, λοιπόν, έτσι που λες. Οι μεγάλοι δημιουργοί κάνουν αυτό το πράγμα με τρόπο προσβατό, χωρίς αντιδράσεις, δηλαδή δεν μπορείς απότομα να τον ανεβάζεις τον άλλον επάνω. Ναι, βέβαια. Νιώθεις γιατί μετά που θα, είναι... θα ναι, πέσει. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ διάβασα όμως και επειδή είχαμε ένα ισχυρό χόμπι, εγώ ο τελευταίος, ας το είπα πρώτος, ο Μίκης, ο Καζατζίδης, είμαστε ψαράδες. Μάλιστα. Ψαράδες της Πετονιάς. Θα σου πω μετά κάτι για το ψάρεμα με τον Μίκη. Ναι, αυτό το έχω μπροστά μου, γι' αυτό, γι' αυτό το λέω. Εσύ κατάφερε να του κόψεις το ψάρεμα. Καταλάβεις, αυτό είναι. Λοιπόν, να διαβάσω το στίχο και να μας πεις. Ναι, ναι, ναι. Η μεγάλη άρια της Βεατρίκης, όπως ξεφεύγουνε από το νερό τα ψάρια και πονάνε στα όμορφα του ήλιου. Μάλιστα. Και αυτός σου είπε ότι στίχος... με βάση αυτό το στίχο σταμάτησε το ψάρεμα. Ναι, δεν ήθελε να πονάνε τα ψάρια πρώτα. Ναι, αλλά πόσο σταμάτησε. Α, δεν το ξέρω. Αν και αυτό θα μας τα πεις εσύ. Ναι. Είναι ένα στίχος από ένα ποίημα. Εδώ μια μικρή παρένθεση ότι θεωρώ ευλογία ότι ο Μίκης συνέγραψε 4-5 έργα στην ουσία με την ποίησή μου μέσα από τα βιβλία. Δεν έγραψα εγώ στίχους για τραγούδια. Αυτό το έκανα σαν εξαίρεση και πρώτα με τον Γιώργο Ανδρέου που βγήκε ο δίσκος Άγιος ο Έρωτας και με 2-3 άλλους συνθέτες. Αλλά του Μίκη τα έργα είναι μέσα από τα βιβλία, ποίηματα. Σε ένα λοιπόν στίχο ενός ποίηματος γράφεται αυτός ο στίχος. Ότι, πώς το είπες, πες το γιατί δεν το θυμάμαι. Όπως ξεφεύγουν από το νερό τα ψάρια και πονάνε στα όμορφα του ήλιου. Ωραία. Μια φορά λοιπόν και ήταν τα χρόνια που ήταν επίσημα προσκεκλημένο στην Νορβηγία, με τα φιόρ, στην Νορβηγία δεν είναι. Ναι. Έτσι. Τον πήγαν λέει να ψαρέψει σολομό, το λέω καλά ή είναι κάτι άλλο. Σολομό. Μάλιστα. Άστε. Και την ώρα, μου το έλεγε εμένα μετά, και την ώρα λέει που έπιασε ένα σολομό, θυμήθηκα λέει το στίχο. Και τον φίλησα και τον άφησα. Και έχει καταγραφεί, μου λέει, στη τηλεόραση. Μάλιστα. Και έκτοτε μου λέει, δε, λυπάμαι, δεν... Ενώ είχε βάρκα και πήγαινε και απέναντι, θυμάσαι μια φορά που είχε σχεδόν χαθεί λίγο. Ναι. Εγώ λοιπόν με αυτό τώρα και να κλείσουμε το ψάρεμα, πολλές φορές όταν ήταν κανένα πιο καλό ψάρι στην Πετονιά, που φυσικά μπορεί και να φύγει πιο εύκολα από το μικρό, το προκαλούσα να δει τον ήλιο. Άμα μείνεις εκεί, άμα μου φύγεις, δεν θα δεις τον ήλιο. Δεν θα δεις το ήλιο βασίλεμα. Ναι, αλλά βλέποντας τον ήλιο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν έχω, να σου πω τώρα... Είναι η εποχή του Βήχα, αγαπητοί. Εδώ, Λευτέρη, συγγνώμη, θυμήθηκα ότι στο πρώτο μας έργο, στα πρόσωπα του ήλιου λέγεται, υπάρχει το ομώνυμο τραγούδι, που λέω εκεί πώς ποθούσα να δω τα πρόσωπα του ήλιου, συμβολικά βέβαια, από όνειρα μέχρι Θεό και όλα αυτά, και πώς έχανα τα βήματά μου και τα λοιπά. Τέλος πάντων, αυτό έτσι δεν. Ναι, λοιπόν, εγώ λοιπόν από το 1959 μέχρι το 1967, Σεπτέμβρη, ζούσα στην Τραπετσόνα. Εκείνη την εποχή λοιπόν είναι εκείνοι οι μεγάλοι αγώνες. Θυμάσαι, έχει έρθει μεν η δικτατορία 21 Απριλίου του 1967, αλλά το μεγάλο κομμάτι που ζω εγώ είναι εκείνο το προδικτατορικό. Με το 1-1-4, με όλα αυτά τα που γινόταν εκεί κτλ. Και κάποια στιγμή μάθαμε ότι ο Μίκης έχει έρθει με καμιά περιοδία στην Πάτρα. Και είχε δίπλα του το Λιβαδίτη. Μάλιστα, ναι. Πάντα τους είχε τους ποιητές δίπλα. Τον είχε τους ανέβαζε πάνω. Ναι, τον είχε δίπλα του λοιπόν το Λιβαδίτη. Τώρα,
Εγώ λέω ότι μάλλον περιγράφει το σπίτι το δικό μου. Ένα κρεβάτι και μια κούνια στη γωνιά κτλ. Αλλά λέω, καμιά φορά έτσι, όταν συναντώνται αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι αστέρες, ας το πω έτσι, όταν συναντηθούν, δίνουν ένα άλλο φως. Τώρα, γράφει λοιπόν ο Λιβαδίτης, Μέγας, συνθέτει ο Θεοδωράκης, Μέγας, και τραγουδάει ο Μπιθικότσης, Μέγας. Τι άλλο μπορούσε να γίνει αυτό αυτή η όμορφη στίχη, και να το περιγράψω μια στιγμή, εσύ το ξέρεις, αλλά να το περιγράψω. Το σπίτι μας λοιπόν ήταν ένα δωμάτιο στην Τραπεζόνα. Και είχε πολλά δωμάτια τέτοια, τα οποία τα νίκαιζε αυτός ο άνθρωπος, και εκεί βολευόμαστε και μπορούσαμε, δεν μπορούσαμε να πάμε παραπάνω. Απ' τη μια μεριά λοιπόν, όπως είναι αυτή η σελίδα, από εδώ ήταν το κρεβάτι της αδερφής μου. Από εδώ ήταν μια ντουλάπα. Καλά, ναι. Από εδώ ήταν ένα τραπέζι από αυτά που ανοιγοκλίνουν. Επάνω είχε μια γκαζιέρα για να μαγειρεύουμε. Και στο υπόλοιπο τρώμε πάλι δύο καρέκλες που σπάνε για να μην βγαίνουν το χώρο. Το βράδυ λοιπόν η τουαλέτα ήταν έξω. Κοινή για όλους τους δωματιούχους. Οπότε οι τελευταίες λέξεις μεταξύ της αδελφής μου ήταν: πήγες στην τουαλέτα? Πήγα. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Να ανοίξω το ράτσο. Για να κοιμηθώ εγώ. Λέω λοιπόν για να γελάσουμε ότι δεν υπήρχε δωμάτιο με πιο μεγάλο σύστημα ασφαλείας, διότι η πόρτα όταν άνοιγε το ράτσο δεν άνοιγε η πόρτα, άρα αποκλείεται να μπει κανείς μέσα. Και ακούμε λοιπόν το τραγούδι και κοιταζόμαστε με την αδερφή μου, κοιτάμε το σπίτι. Έχει μια μικρή διαφορά, εμείς δεν βλέπαμε άστρα και πουλιά. Εμείς τη νύχτα, μόλις επειδή ήταν σκεπές, ήταν ξύλινες, εμείς βλέπαμε κοριούς να πέφτουν από πάνω. Τελείωσα λοιπόν με αυτό. Ήθελα να περιγράψω αυτή τη μεγαλοσύνη που έχουν οι δημιουργοί. Αυτό το απλό πράγμα που όμως ζούνε τόσος κόσμος, ζει μέσα σε αυτά τα σπίτια κτλ. Να το φέρνει μπροστά, να το βγάζει μπροστά και να γίνεται... Κοίταξε, Λευτέρη, είπες μια λέξη που νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε. Είπες τόσο απλό. Η απλότητα είναι κατάκτηση. Ο κόσμος τα μπερδεύει με την απλοϊκότητα. Και γι' αυτό πολλές φορές ο απλοϊκός άνθρωπος θεωρεί προσόν του και ταυτίζει με την απλότητα την όποια συμπεριφορά, την άτσαλη να το πω έτσι, και σου λέει εντάξει, εγώ είμαι απλός άνθρωπος, δεν είσαι απλός. Ο απλός ξέρει, όπως είπα, είναι κατάκτηση, γιατί είναι κοίτασμα από βαθιά καλλιέργεια. Γι' αυτό βλέπεις ότι οι σπουδαίοι ποιητές γράφουν απλά. Οι ατάλλαντοι γράφουν προσποιούμενη απλότητα, αλλά καταλήγουν ή απλοϊκότητα, στην απλοϊκότητα ή σε αυτά τα δυσνόητα, αυτά που τα θεωρούν καλά. Θυμάμαι κάποιος έλεγε για κάποιον, δεν το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να είναι σπουδαίος. Λέω, γιατί νιώθεις ότι είναι σπουδαίος? Επειδή δεν το καταλαβαίνω. Σου λέει, για να μην το καταλαβαίνω εγώ, θα είμαι πολύ σπουδαίος. Μάλιστα, για να μην κατηγορηθούμε σήμερα, δεν ξέρω αν το άκουσες, το είδες ή το θυμάσαι, σήμερα είναι η μέρα που πέθανε ο Τσιτσάνης. Ναι. Και αν το διάβασα καλά, έχει γεννηθεί και την ίδια μέρα αυτή? Όχι. 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 Λοιπόν. Είχε γεννηθεί 18, δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν ξέρω, κάπως έτσι το πήρε, ναι, αυτή ναι, μου μπορεί ναι, να κάνει, ναι. Αλλά το ότι είναι σαν σήμερα, γιατί έγιναν και αφιερώματα κλπ. Και διόρθωσε με, αν κάνω λάθος, ο Θεοδωράκης ήταν... ας πούμε, τον είχε σε μεγάλη υπόθεση, ναι, ο Τσιτσάνης, ναι, ναι, ναι. Όπως θα το λέγαμε στα απλά ελληνικά, ήταν φαν του. Ναι, ναι, ναι. Μα κοίταξε, ο Θοδωράκης αξιοποίησε αυτές τις πηγές τις μουσικές και ο Θοδωράκης καθιέρωσε τον όρο έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Με ποια έννοια? Ότι υπήρχαν τα λαϊκά, με τη φθαρμένη όμως έννοια από εκείνο που λέγαμε. Και από την άλλη υπήρχε, πώς το πούμε, η λόγια μουσική, η ερχόμενη από την Ευρώπη, η κλασική δηλαδή. Ο Μίλης λοιπόν τι κάνει τώρα? Γι' αυτό ονομάστηκε έντεχνο ελληνικό τραγούδι.
πώς να το πω, μπολιάζει το λαϊκό, Τσιτσάνης και τα λοιπά, ο Πολεμπέτικα, ο Αμακάρης, με το Βυζαντινό, με τη λόγια ποίηση και με καταβολές ευρωπαϊκές και δημιουργεί το ελληνικό τραγούδι που θεωρείται και μοναδικό στον κόσμο. Δηλαδή όταν υπάρχει ποίηση, μουσική και όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την εντύπωση ότι αγαπητοί τηλεθεατές, αν τον βλέπετε και κοκκινίζει, δεν είναι μόνο το κρύο, είναι ότι όταν μιλάμε για εκείνον σχεδόν ντρέπεται. Έτσι μου έχει δώσει όταν μιλάμε για τα έργα του. Και εγώ εδώ πέρα διάβασα πόσα έργα σου έχει μελοποιήσει ο Μίκης και μάλιστα σήμερα μου είπες κάτι το οποίο δεν το είχα. Εγώ νομίζω ότι το πρώτο βιβλίο που του στείλες ήταν τυχαίο και ότι μετά συνεργαστήκατε γράφοντας στίχους για κάποια πράγματα. Όχι. Ναι. Αυτό λοιπόν το βρίσκω καταπληκτικό. Ναι. Το βρίσκω καταπληκτικό από την πλευρά του δημιουργού που γράφει, διότι δεν του βάζεις όρια και περιθώρια. Είναι πολύ δύσκολο να γράψεις στίχο και ακόμα περισσότερο, μάλλον να το πάρω με τη σειρά, όταν λέμε μελοποιημένη, όταν λέμε ελληνικό τραγούδι, όχι μελοποιημένη ποιήση, ελληνικό τραγούδι, που έχει λόγια προφανώς, έτσι, δεν μιλάμε για ορχιστρικά κομμάτια, υπάρχουν τρεις περιπτώσεις. Το ένα είναι να μελοποιηθεί η ποίηση, αυτό που λέμε μελοποιημένη ποίηση. Το άλλο είναι να γράψεις, να έχεις στίχους, να γράφεις στίχους πάνω στους οποίους θα μπει μουσική και το τρίτο και δυσκολότερο, να σου δώσει ο συνθέτης μουσική για να γράψεις εσύ πάνω στη μουσική στίχους. Στη συνεργασία με τον Γιώργο Ανδρέου, θυμάμαι βασανίστηκα πάρα πολύ, γιατί εκεί χρειάζεται κατασκευή. Δεν είναι όπως είναι στην ποίηση και στην ελεύθερη ποίηση που γράφουμε, έτσι, που σου έρχεται η έμπνευση. Για να γράψεις στίχο πρέπει να μετράς συλλαβές, να ομοιοκαταληξία, να βρεις λέξεις ταυτόχρονα, να έχει ένα στοιχειώδες story, να έχει μια εξέλιξη δηλαδή. Και είναι δύσκολο και γι' αυτό εγώ έτσι αλλιώς δεν είχα ποτέ την, πώς να το πω, την πιθανότητα σκεφτεί να μελοποιηθώ, ας το πούμε. Και δεν με ενδιέφερε ποτέ να γίνω ειστιχουργός, οτιδήποτε. Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν με μελοποίησε ο Θοδωράκης, με προσέλγησαν αρκετοί συνθέτες, γνωστοί, αλλά με τη σκέψη να γράψω στίχους. Λέω, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να γράψω στίχους. Με τον Γιώργο τον Ανδρέου κάπως ήταν η στιγμή εκείνη και λέω, θα δοκιμάσω, ρε Γιώργο, και ό,τι βγει. Και έκατσε. Αλλά θέλω να σου πω, από την πρώτη στιγμή ο Μίκης μου λέει, ό,τι γράφεις θα μου τα δίνεις. Εντάξει, έπειτα βλεπόμαστε, όπως σου λέω, τακτικά. Μετά από 2-3 χρόνια που έβγαλα άλλο βιβλίο, έτσι το έδινα, τα κουβεντιάζαμε, λέγαμε και έπαιρνε ό,τι ήθελε και επέλεγε δηλαδή κομμάτια που τον διευκόλυνε. Λοιπόν, τώρα θα μας κοριάσει μια φωτογραφία, αν δεν μπορούμε να τη δείξουμε γιατί είναι φωτοτυπία και δεν θα φανεί καλά, αλλά θέλω να τη σχολιάσεις. Πάτρα, 1η Αυγούστου 1989, Μάνος Χατζηδάκης, Μίκης Θεοδωράκης, Μισθό Θεοδωράκη και Διονύσης Καρατζάς. Με πολύ καμούσα εδώ πέρα κτλ. Πού προήρθε αυτό και οι δύο κατά... Αυτή είναι. Ναι, αυτή, αυτή είναι. Ναι, ναι, ναι. Α, ωραία, οπότε μπορεί να τη σχολιάσεις, να μας πεις. Γιατί ξέρεις, στο λαϊκίστικο των εταιριών ήτανε, οι δυο ήταν αντίπαλοι, ενώ στην ουσία δεν ήταν. Εδώ η συνύπαρξη οφείλεται στο... έκανε συναυλία ο Μάνος Χατζηδάκης. Και ήρθε ο Μίκης από το Βραχάτι με τη Μυρτώ, δώσαμε ραντεβού στα Διόδια και με το αυτοκίνητο πήγαμε μαζί στο Οδείο, στο Ρωμαϊκό Οδείο, έγινε συναυλία και μετά ως συνήθως πήγαμε για φαγητό. Λογικό. Και εκεί απέναντί μας είναι ο Δήμαρχος, νομίζω ο Ανδρέας, ο Καράβλας που ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Και κάνουμε την πρόποση. Έτσι. Λοιπόν, οπότε τώρα για να δώσουμε στον κόσμο, γιατί και η ώρα περνάει, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πόσα έργα έχετε κάνει μαζί και το τελευταίο που βρίσκεται. Ναι, λοιπόν, είναι τα πρόσωπα του ήλιου. Θα τα διαβάζω κι εγώ εδώ.
Όχι, εντάξει. ως αρχαίος άνεμος, η Βεατρίκη στην οδό μηδέν, εδώ μια στάση, μάλλον να τα πω και μετά να κάνω μια στάση στο καθέτα. Ναι. Και τα λυρικότερα. Αυτά είναι τέσσερα έργα, συνολικά γύρω στα 55 τραγούδια. Και το τελευταίο που μέσα το καλοκαίρι, με την ευκαιρία των γενεθλίων του, πριν πεθάνει, είχε παιχθεί στο έθριο του Μεγάλου Μουσικής, που λέγεται, όπως είπα, Ραψοδία για βαρύτονο και ορχήστρα εγχόρδων. Έλεγα να σταθούμε σε καθένα, έτσι να δικαιολογήσω λίγο τον τίτλο, για να φανεί κιόλας και η ποιητική μου, πώς το να το πω, ο ποιητικός μου μύθος. Στα πρόσωπα του ήλιου, τα ποίηματα είναι κατά βάση εσωστρεφή, αναζητώντας τον εαυτό μου, μέσα από τον έρωτα με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή του πόθου, της ζωής και βεβαίως των ανθρώπων, των προσώπων και όλα αυτά. Στο ως αρχαίος άνεμος, εκεί μπαίνει η έννοια της ιστορικότητας ως αρχαίος άνεμος. Στο «Η Βεατρίκη στην οδό μηδέν», που η Βεατρίκη είναι μια περσόνα του Δάντη που συμβολίζει την ουτοπία, αλλά στην οδό μηδέν, το μηδέν όμως δεν σημαίνει ανυπαρξία, απλώς ότι έφτασε σε ένα σημείο που μπορεί μετά να σηκωθείς. Εδώ ο Μίκης έχει δώσει, να ας πούμε αυτό που έλεγα στην αρχή με την συμπαντική αρμονία, έχει μουσικό θέμα πάνω στο οποίο βάζει τους στίχους μου, το αντάτζιο, το οποίο το είχε γράψει χωρίς λόγια, αλλά το επένδυσε με τα λόγια μου, για άλλη αφορμή, και που είναι ένα φοβερό μουσικό θέμα, το οποίο συνοδεύει την απαγγελία του ίδιου του Μίκη Θοδωράκη με την Ιουλίτα Ηλιοπούλου, στο έργο του Ελίτη, ξεχνάω τώρα τον τίτλο, που έχει βγει και σε CD, δηλαδή απαγγέλνουν το έργο του Ελίτη, ναι, με χαλί το αυτό. Τα λυρικότερα, παραπέμπει στα λυρικά με το Λιβαδίτη που είχε γράψει και θεώρησε, επειδή τη δεκαετία αυτή, στην οποία, τη δεκαετία του 80 με τα μέσα του 90 που έφτιαξε τα δικά μου έργα, την έχει ονομάσει «Λυρικό βίο». Λοιπόν, και έβαλε τον τίτλο αυτό. Βέβαια, αυτός ο δίσκος κυκλοφόρησε πρώτα στη Γερμανία με τον τίτλο «Ποέτικα» και στην Ελλάδα «Λυρικότερα». Και ακολούθησε ένα έργο, όχι δικό μου, στην ποίηση του αδερφού του, του Μακαρίτη, τα «Λυρικότατα», που είναι τρία κομμάτια μόνο, και έτσι έφτιαξε τις τρεις βαθμίδες, ας πούμε, του επιθέτου των παραθετικών. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο Καρατζά. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει. Να πω μια συνέντευξη που έχεις δώσει κάπου, κάτι έχεις πει. Στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, τα είπες και προηγουμένως, αλλά εδώ είναι πιο έτσι μαζεμένα. Συνυπάρχουν ο πόνος, η χαρά, η μοναξιά, η ελπίδα, ο έρωτας, ο αγώνας, η αντίφαση, η αναζήτηση. Ο Μίκης είναι ο γνήσιος λαϊκός άνθρωπος, εκρηκτικός, απρόβλεπτος στην καθημερινότητά του, άμεσος στο χιούμορ του, ευάλωτος στις αδυναμίες του, δυνατός στις σκέψεις του, συνεπής στα οράματά του, επίμονος κυνηγός της ομορφιάς. Πάνω απ' όλα ο Μίκης είναι ο άνθρωπος του χρέους και της ελευθερίας. Μέσα σε αυτή τη λέξη του χρέους, εγώ έχω ανακαλύψει στο Μίκη ότι, δική μου αυθαίρετη είναι αυτή, ότι εκεί συνυπήρξαν η χριστιανική διδασκαλία, το αγαπάτε αλλήλους, το ότι πρέπει να τρώμε όλοι και όχι κάποιοι, το ότι και από την άλλη μεριά ο αγώνας που γίνεται ενάντια σε μια ιδεολογία που σε αυτή την ιδεολογία συνυπάρχουμε όλοι, είμαστε μέσα και το κατακεφαλήν εισόδημα, μπορείς να μας το ερμηνεύσεις άμα θέλεις,
είναι, ας πούμε, στην Ελλάδα, αβάζω έναν τίτλο, 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Μόνο που εγώ δεν τα βλέπω ούτε στον ήρα μου, κάποιος άλλος μπορεί και να τα πιάνει και κάποιος άλλος που έχει εκατομμύρια, κατά κεφαλήν εισόδημα έχει και αυτός τα 10.000 ευρώ. Αυτό θέλω, προσπαθώ να καταλάβω, δηλαδή τον αγώνα που έκανε αυτός ο άνθρωπος για ισότητα, ελευθερία, αγάπη, ειρήνη, ότι όπως λέει ο Μπερνάρ Σο στα κοινωνικά συστήματα, ότι αρετές που τρέφονται από τη δυστυχία είναι αρετές αμφίβολες. Υπάρχει ο ελεήμων, αυτά όλα που κάνουμε και που κάνουν και ο δεσπότης μας και οι εκκλησίες μας και ο Δήμος κτλ. Να ταΐσουμε αυτούς που δεν έχουν. Αλλά αυτή η ελεημοσύνη θα ήταν καλά να μην υπάρχει αν είχαν όλοι φάει να φάνε. Σούβαλα πολλά. Όχι, όχι. Κοίταξε, Ελευθέρη, αναφέρχεσαι σε ιδεολογίες. Κοίταξε, η ιδέα είναι η πνευματική ποιότητα των πραγμάτων, καταρχάς. Και ως ιδέες, ως πνευματικές ποιότητες, δεν φθήρονται. Τι μπορεί να πάθουν όμως οι ιδέες? Από τους ανθρώπους να παρερμηνευτούν και στην πράξη να διαστρεβλωθούν και να αλλοιωθούν. Αυτό είναι το θεωρητικό, να το κάνω λίγο πιο πρακτικό και πιο απλό. Τα κυρίαρχα συστήματα του 20ου αιώνα ήταν ο κομμουνισμός και ο καπιταλισμός. Θα τα πω πάρα πολύ απλά. Και θα δεις ότι και τα δύο έχουν θετικά. Ο κομμουνισμός, από το λατινικό κομμούνις, που σημαίνει κοινότητα. Θα το έλεγα πολύ, όπως είπα απλά, ότι όλα για όλους. Ωραίο, ωραίο. Ο καπιταλισμός τι έλεγε? Ότι πρέπει ο καθένας να φροντίζει τον εαυτό του και να κερδίζει μέσα σε ένα σύνολο ευνομούμενο κτλ. Καλό, καλό. Να θυμίσω βέβαια ότι η πρώτη θεωρία στηρίζεται στη θεωρία του μαρξισμού και η άλλη στον Κόμπτ, τον φιλόσοφο. Στην πράξη αυτό που λέμε υπαρκτός σοσιαλισμός, αυτό σημαίνει υπαρκτός, και υπαρκτός καπιταλισμός, τι έγινε? Θα το έλεγα έτσι χαρακτηριστικά, παραδόθηκε σημασία στο σύνολο, στον κομμουνισμό, καταργώντας την έννοια του προσώπου. Στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν νούμερα. Στον καπιταλισμό παραδόθηκε σημασία στο άτομο και αγνοήθηκε το σύνολο. Μάλιστα. Επομένως, θα έλεγα τώρα ακροβατώντας, ότι το καλύτερο σύστημα ήταν ένα ενδιάμεσο. Δηλαδή, βεβαίως να σώζω την προσωπικότητά μου, την ατομικότητά μου, αλλά μέσα σε μία, να η παγκόσμια αρμονία που λέμε, έτσι, η συμπαντική αρμονία, μέσα στο σύνολο. Και βεβαίως ένας άξιος θα αμυφθεί ή οτιδήποτε, αλλά μέσα σε όρια που δεν θα είναι αυτή η ανισότητα και όλα αυτά. Επομένως, να το χρέος του δημιουργού, γιατί ο Χατζηδάκης είχε πει ότι τις επαναστάσεις δεν τις κάνουν οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες δημιουργούν, οι πνευματικοί άνθρωποι γενικότερα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι οι πνευματικοί δημιουργούν τις προϋποθέσεις να γίνει η επανάσταση. Επανάσταση δεν εννοούμε ένοπλη, εννοώ τις αλλαγές, έτσι. Επομένως, οι πνευματικοί άνθρωποι τι κάνουν? Αυτό το πράγμα κάνουν. Θα μου πεις με τι προσόντα, δηλαδή τι είναι, προφήτες? Όχι, απλοί άνθρωποι είναι και οι πνευματικοί. Απλώς προβληματίζονται, σκέφτονται. Γι' αυτό λέγω και στοχαστές, γι' αυτό λέγω και διανοούμενοι. Με την έννοια ότι διανοούνται, δηλαδή βάζουν το μυαλό να δουλέψει, να σκεφτεί γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Και δεν παρασυρώμαστε απλώς από συνθήματα. Τώρα ζούμε σε άλλες εποχές, άγριες. Το κέρδος πια δεν υπάρχει πολιτική, κατά τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν σκανδαλίζω. Υπάρχει οικονομία μόνο. Οι τράπεζες κυβερνάνε, δεν υπάρχουν ηγέτες πολιτικοί. Είναι σαν εσύ και εγώ να φτιάξουμε ένα φαν, όπως το λένε, και να βαθμολογούμε την οικονομία της Ιταλίας. Και να την υποβαθμίζουμε. Και να χρεοκοπεί η Ιταλία επειδή εμείς το θέλουμε οι δυο μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, να μπούμε επειδή χρησιμοποίησες πάρα πολύ τη λέξη αρμονία, την είπες πολλές φορές. Ναι, γιατί το πιστεύω κι εγώ. Αν το ήξερα από την αρχή θα τις μέτραγα, αλλά δεν το έκανα. Ο Μίκης, λοιπόν, όπως το σκέπτομαι, ακόμη και με το θάνατο του, ακόμη και με τα πολλά χρόνια που έζησε, παρόλες τις κακουχίες που είχε περάσει, καμιά φορά είχα ακούσει να λέει κάποιον ότι αυτός, αν δεν είχε τραβήξει, θα πήγαινε 150 χρόνων. Αφού έφτασε 96
με μακρόνισια, με... με ένα πνευμόνι, με φάραγγες κλπ. Ο Μίκης λοιπόν μας εξέπληξε, ας βάλω και τον εαυτό μου μέσα για να μην το βγάλω απ' έξω, αν και κάπου είχα κάποια... κάτι είχα καταλάβει, μας εξέπληξε με το ότι ετάφη χριστιανικά. Ακριβώς. Ενώ κάποιοι άλλοι, για να κάνουν τώρα και μετά το θάνατό τους, άλλοι καήκανε, άλλοι έτσι, άλλοι πήγανε μόνο με το κόμμα κλπ. Ο καθένας για τον εαυτό του, εμείς μιλάμε για τον Μίκη τώρα. Και μέσα σε αυτήν λοιπόν την αρμονία, όπως την περιέγραψε εσύ φταίς τώρα που θα το πω, δεν θέλω να κάνω τον καλό χριστιανό, είμαι χριστιανός όπως μου το έμαθε η μάνα μου. Βλέπω την αρμονία εκείνου που δίδαξε απλά και μόνο το αγαπάτε αλλήλους. Ή ένα βήμα ακόμα, σου θυμίζω τον Οσμάν τώρα έτσι που έγραψα, ένα βήμα ακόμα παραπάνω που μας είπε αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Τι σημαίνει αγαπώ τον εχθρό μου? Σημαίνει δεν έχω εχθρό. Έτσι. Τα λέω καλά? Ναι. Γιατί μπήκα στα χωράφια σας τώρα. Όχι, όχι, μια χαρά. Ξέρεις να οργώνεις χωράφια. δεν είσαι μόνο ψαράς. Είσαι και Γιώργος. Ναι, όχι, με τη Γεωργία δεν τα έχω καλά. Απ' την Αμοργό έφυγα για να μην γίνω Γιώργος. Και όταν κάποτε κάποιοι εδώ μου λέγανε και θα πάλι, λέω παιδιά, μην αθετήσω και την πορεία μου, έφυγα. Δημήτρη, έχουμε ακόμη καιρό. Ωραία. Λοιπόν, και τώρα θα σε ξαναπώ μια βόλτα στην τραπετσόνα. Γιατί μου συνέβη κάτι το οποίο εγώ δεν το ξέρα. Άλλος το ανακάλυψε. Τώρα ή παλιά? Τώρα πριν από μερικά χρόνια. Έχει έρθει στην Πάτρα ο Δημήτρης ο Παπαδημητρίου, ο γνωστός συνθέτης. Ο συνθέτης, ναι. Με τη Φωτεινή Δάρα, ήταν τότε ζευγάρι. Και κάνε μια συναυλία στα ΑΤΕΗ για την αιμοδοσία για λεφτά. Ναι. Όχι τόσο πολύ για να πούμε στον κόσμο να δίνει αίμα. Αυτό το λέμε. Δεν βαριές. Είναι και αυτό ένα είδος επιδημίας. Δεν είναι πανδημία, γιατί αλλού έχουν αίμα. Σε εμάς είναι επιδημία να μην δίνουμε αίμα. Το αρνούμεθα και αυτό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οπότε λοιπόν, αφού τελειώσαν όλα και ήταν κατάκουποι, δεν είχα ξαναδεί πόση δουλειά γίνεται πριν να βγει η τραγούδηση να τραγουδήσει. Και με έναν Παπαδημητρίου απάνω, ο οποίος δεν αφήνει να πέσει τίποτα. Και λοιπά. Και πάμε το βράδυ, ήταν με την ορχήστρα ανοιχτών εχόρδων, με το Τσιμπινάκι τότε, ας τον μνημονεύσουμε, μνημονεύω σημαίνει θυμάμαι, να φάμε. Από εδώ, από εκεί, η Δάρα, χωρίς μικρόφωνο, μας τραγουδάει, λέει τώρα τραγουδάμε, λέει δεν σκεδάσουμε. Και ο Δημήτρης, με κάποιον φίλο εκεί, βρίσκει ένα μπουζούκι και λέει, ωραία για να κάτσε, έχω πολύ καιρό να παίξω μπουζούκι. Και πιάνει το μπουζούκι και πώς του έρχεται και παίζει την τραπετσόνα. Και σηκώνουμε και το χορεύω. Όλα καλά. Όταν κάθομαι κάτω, με φωνάζει και μου λέει, έλα να σου πω. Λέω, τι είναι? Μου λέει, για πες μου, τι ζεμπέκικο ήταν αυτό? Άκου. Λέω, ζεμπέκικο, εδώ το χορεύουμε. Όχι, μου λέει. Αυτό το ζεμπέκικο κάτι είχε, πες μου, σχέση με την τραπετσόνα. Και του λέω, έχω ζήσει τότε που γράφτηκε. Αυτό έβγαλες, μου λέει, στο χορό. Μπράβο. Μην νομίζεις ότι χορεύω κανένα ζεμπέκικο. Απλώς έβγαλα από μέσα μου εκείνα που είχα ζήσει τότε και που αυτοί τα μελοποίησαν και τα έγραψαν και τα τραγουδήσανε. Έχεις κάτι άλλο να πούμε για να κλείσουμε τώρα? Όχι, να ευχαριστήσω και το Λίχνο πρωτίστως. Και εσένα κυρίως. Δεν σου το είπα, στο κρατώ για έκπληξη, ότι αυτή η εκπομπή για να γίνει είχε και την έγκριση και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, τον οποίο πρέπει να ευχαριστήσουμε. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερος. Έτσι, γιατί τον πήρα τηλέφωνο και του είπα για σένα και για το Μίκη και τα λοιπά και είπα... Και όπως φάνηκε, έτσι νομίζω, καλά μας βγήκε ότι δεν μιλήσαμε για αυτά που τα ξέρει ο κόσμος όλος. Ναι, εμείς μιλήσαμε για κάποια πράγματα, ήταν γεροπυρούνι, δεν το είπαμε αυτό. Ναι, όχι ιδιαίτερα, αλλά όχι, εντάξει, ναι, κανονικά. Ήταν στο μεζέ πάντως, τα έρευνα. Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές,
αγαπημένοι τηλεθεατές, απόψε προσπαθήσαμε και μπήκαμε σε κάποια χωράφια που εγώ, παρόλο ότι είχα την ιδέα να γίνει εκπομπή, το βλέπα βουνό μπροστά μου και είπα θα τα ανέβουμε. Τώρα, να πάρω στίχο, να πω να τελειώσω με ένα στίχο. Τώρα, αν το ανέβηκα με το βουνό, ο Διονύσης ευκολότερα, εγώ δυσκολότερα, αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα. Έτσι δεν λέει ένα τραγούδι. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε καλά και να προσέχετε για να... Θα αλλάξω τον τώρα. Η ευχή μου ήταν να έχετε την υγεία σας. Λοιπόν, καληνύχτα και να προσέχετε για να έχετε την υγεία σας. Έτσι. Αυτά. Καληνύχτα.